πάρουν κομβικό συμβουλίο. Σχετικά με τη λαϊκή. Είναι δύο μήνες, δεν είναι ένας μήνας. Περάσει δύο μήνες. Με το χαρτί που έχετε κάνει, πότε περιμένουμε απάντηση, δηλαδή πότε θα περιμένουμε, έχουμε κάποια διορία μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα σε 10 μέρες. Κανονικά πρέπει να μας απαντήσουν. Είναι το περάσουν ποιότητα ζωής. Να τα δύο. Και στην Λαϊκή υπάρχει, όπως ξέρετε, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Με τις ακαταρσίες. Εγώ το ξέρω. Είναι και φωτογραφία. Και ήδη... Να το δώσετε για σαν άρχη, κύριε. Ήδη το περασμένο Σάββατο, στις 3 και 4, το 3.30 το μεσημέρι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Μπέι και μου είπε στο σπίτι δίπλα της κόρης, το οποίο ήταν κλειστό ευτυχώς, είχαν φύγει για διακοπές. Κάποιος είχε πάει και είχε αγωδεύσει και μου είπε έλα μαζεψέτα. Ψυχογύρια, έλα και μαζεψέτα. Λοιπόν, δεν έχω να πω τι άλλο να πω σε αυτή την κατάσταση. Αυτό που νομίζω και αυτό συμβαίνει, αυτοί που έρχονται στη Λαϊκή, ξέρετε ότι έχουμε και πολλούς τσιγκάνους και αυτά. Αυτοί νομίζω ότι δεν πάνε σε τέτοιες τουαλέτες. Ναι, με καλές τουαλέτες. Οι τσιγκάνοι πάνε στο νηπιαγωγείο δίπλα. Α, στο νηπιαγωγείο δίπλα. Λοιπόν. Έχουμε χορτάσει από τις τουαλέτες. Τέλος πάντων, το θέμα έγινε έτσι που έπρεπε να γίνει, να δούμε τι γίνεται. Θα περιμένουμε απάντηση. Κύριε Πρόεδρε, εμένα δεν με καλύπτει αυτό που λες. 10 μέρες μας είπε ο κύριος Πρόεδρε. 10 μέρες. Όχι, δεν είπε 10 μέρες. 10 μέρες είπε. 10 μέρες. 10 μέρες έχουν περάσει. Έχουν περάσει 10 μέρες. Μου επιτρέπετε. Σε λίγο. Ωραία, θα μου δώσει σήμα. Να σου πω τάκι. Κύριε Πρόεδρε, με φέρνει σε δύσκολη θέση τώρα, αλλά πρέπει να σου πω. Αυτό είναι η δικιά σου ευθύνη. 100% είναι η δική σου ευθύνη, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι, σου λέω, η μόνη απόφαση από το Συμβούλιο που. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είναι και κανένας εδώ σήμερα να μας πει. Γιατί έτσι, κύριε Πρόεδρε, δεν τους ενημέρωσες. Το χαρτί που τους έστειλες και τους έγραψες αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να φύγει σήμερα εδώ να το πούνε στον κόσμο. Άμα είναι καμιά εκδήλωση όμως που έχει καμιά κάμερα, γίνεται παρέλαση, έτσι. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, με αυτό που κάνεις διασύρεις στο Συμβούλιο όμως. Γιατί να σου πω κάτι. Εμείς εντάξει μπορεί να πήρε μια απόφαση που ήταν και λάθος. Ας απαντάγανε αρνητικά τουλάχιστον και ας κρίνουν ότι ήταν λάθος. Το να μην μας απαντάνε σημαίνει ότι μας υπολογίζουν. Τότε εμείς τι έρχομαστε εδώ πέρα να κάνουμε. Τότε δηλαδή σήμερα αποφασίσουμε πάλι για κάποια θέματα και μετά μας πούνε ότι δεν τα περνάμε ή δεν τα θέτουμε καν υπόψη μας. Και δεν είναι το μόνο θέμα. Έχουμε ας πούμε εδώ πέρα πάρα πολλά θέματα. Αλλά ειδικά αυτό που είναι και επίσημο που έχει περάσει από το Συμβούλιο, τίποτα, καμία απάντηση. Δηλαδή, απάντη στείλει σε έγγραφο και που του έστειλε σε έγγραφο, τι συγκινήθηκε κανένα. Δεν έβγαλε κανένα. Δεν ήρθε κανένα. Δεν έπρεπε τουλάχιστον να φύγουν σήμερα και να πούνε ότι ξέρετε για αυτού του λόγου δεν μπορούσαμε να το κάνουμε τίποτα. Λυπάμαι κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ. Πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Πρέπει να βρει μια λύση. Ξέρω εγώ τι να πω, να είναι. Κάποιος να μπορεί να τους πιέσει. Τώρα τι, τους έστειλες ένα έγγραφο και τι έγινε. Εγώ δεν βλέπω να ήρθε κανένα να είδωσε τα αυτή του. Εγώ δεν λέω ότι η απόφαση που πήραμε ήταν σωστή. Πάτε και λάθος. Σας απαντήσει ότι κρίνουν αυτοί ότι δεν είναι σωστό να μεταφερθεί η Λαϊκή. Εντάξει. Τώρα το να μην μας υπολογίζει, δηλαδή τι, μας γράφουν κανονικά εδώ πέρα. Όταν ήταν το πανηγύρι, ήρθαν όλοι σύσσωμοι εδώ πέρα που ήταν οι κάμερες όλοι μαζί, πήγαν το κορτίτσα έτσι. Τι να πω, λυπάμαι κύριε Πρόεδρε, περιμένω από εδώ και πέρα να αντιμετωπίσει τα θέματα με μεγαλύτερη ευαισθησία. Γιατί είναι και το ηθικό κομμάτι. Ο κύριος Κυριάκης. Μα δεν τελειώσαμε το θέμα να απαντήσω. Α, συγγνώμη, κυρία Μπέη, συγγνώμη. Για το συγκεκριμένο. Βεβαίως, για το συγκεκριμένο. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι κακό για να πάρουμε την απόφαση. Είπες ότι έλειπε το παλικάρι μου ο Γαμπρόζου. Εάν ήταν εκεί και σηκωνόταν, δεν θα σκοτωνόντουσαν. Εμένα όταν μου κλείσουν το σπίτι, ποιος θα μου το ανοίξει, κύριε Πρόεδρε. Όχι μόνο εμένα, του κυρίου Ράφτη,
Λένε τι πράγματα είναι αυτά. Να πηδάνε μέσα στις αυλές. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Βλέπουμε τα σχολεία, βλέπουμε τα πάντα και σας, θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν πριν ανοίξει το σχολείο, να πάνε να κάνετε απολύμαση. Γιατί θα έχουμε πολύ πατήτηδα μέσα. Σε όλα τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Ντρέπομαι και λυπάμαι. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Και από εδώ και πέρα σας καθιστώ υπεύθυνους όλους. Αν μου συμβεί κάτι στο σπίτι μου μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε. Ευχαριστώ, κύριε Βέη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να μιλήσω για τις επιχορηγήσεις. Είμαι εκπρόσωπος του Αθλητικού Συλλόγου του Ποδοσφαίρου. Τις επιχορηγήσεις θα μπορούμε να ρωτήσουμε για την Κυριακή λίγο. Δεν εξετάσεις το Δημητριακή. Κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι του Αγίου Σοδόρου στην ποιότητα ζωής για να ξέρει και ο κόσμος. Είναι ο πρόεδρος ο κύριος Νικολάου. Ο κύριος Ψυχογιός. Αργύρης. Αυτή δύο δεν είσαι κύριος Ψυχογιός. Η κυρία Λέζου. Και η κυρία Λέζου. Πού είναι η κυρία Λέζου. Μια φορά την είδα. Πού είναι. Γιατί δεν είναι εδώ. Θα τη στείλω με άξιο. Ξέρω εγώ. Χθες κράους θα συμβάλλω έτσι και θα τη στείλει σε όλη την κορυφία. Θα τελείωσε εσύ και θα δει. Όπως μου βγάλες και τις μπανάνες και τα σταφύλια και όλα που είχαν έρθει στην αυλή. Μπανάνα, μπανάνα. Μας στέλνε και τη σκουπίτσα του τζάμπο. Άμα κυρίες το θέμα της Λαϊκής, ας κάνω δύο ερωτήσεις, άμα είναι δυνατόν. Άμα μπορείτε από Δευτέρα, γιατί είχαμε φέρει πριν δύο μήνες, το θέμα το δεν είναι ένα μήνα, στο προηγούμενο Δημοτικό Στρατοπικό Συμβούλιο, και είχαμε φέρει το θέμα των αγροτικών δρόμων, που καλύπτει τα μηχανήματα, σχολή μηχανικού. Άμα μπορείτε κύριε Πρόεδρε από Δευτέρα, να ζητήσω το βιτσίο από το Δήμο Λιτρακίου που είναι και καινούριο. Γιατί? Να πάρει να πλύνουμε τα πέφτια της κόλλησης τα πέφτια. Από τους δρόμους που πιάσαμε. Και το Δήμο Αγίου Δοδόου το ξεχάσαμε πάλι. Γιατί ήρθε εδώ ο κύριος Αντιδήμαρχος. Ήμανε κοφτεί τα μηχάνηματα στο βουνό, αλλά και μπερδεύει το βουνό. Το άλλο χάλασε. Ήρθε εδώ ο κύριος Αντιδήμαρχος την προηγούμενη φορά και κόντευε ο Μουζάκης να μας βγάλει και τρελούς ότι τα μηχανήματα είναι πάνω στο πράσι. Και μετά που του είπαμε όχι, πήρε τηλέφωνα και θα ερχόντουσαν από την άλλη μέρα. Για να μας πείτε και πέρα από το βιολογικό τι γίνεται, γιατί οι φύλακες φύγανε από εκεί, θα πάρουν όλα Αιγύπτιοι. Ξέρετε να μας απαντήσετε. Ναι, δεν υπάρχει φύλαξη βιολογικό αυτή τη στιγμή. Λόγω έλλειψη προσωπικού. Λόγω έλλειψη προσωπικού. Ναι. Ο τριανταφυλάκτης ποιο προσωπικό ήταν, κύριε. Ο τριανταφυλάκτης πήρε άδεια, κύριε Κωνσταντή. Ο Κουτής που ήταν. Ο Κουτής είναι στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση. Άρα στην ανακύκλωση το πατεμόνο. Ευχαριστώ. Το πατεμόνο. Ναι, είναι στην ανακύκλωση. Γιατί μου λέγανε τα μέτρα εδώ ότι πάλι στα δάκια υπάλληλο σε ίδρυψη. Υπάλληλο σε ίδρυψη, το πάραμε σε τέτοιο. Τι να κάνουμε. Αφήστε τα φύλακτα. Μόλι θα πάρουν όλα Αιγύπτη, ελάτε να απολογηθεί στον κόσμο. Δεν είναι δικιά μας ευθύνη η φύλαξη βιολογικού, κύριε Κωνσταντή. Είσαι υπόλογος, γιατί αν χαθούν εσύ τα πληρώνεις. Γι' αυτό το φυλάγαμε εμείς, Χρήστο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα στέλναμε εμείς πέντε άτομα εκεί πέρα. Γι' αυτό το φυλάγαμε, γιατί εσύ ο Δήμος τα πληρώνει. Και κύριε, 14 άτομα έρθουν. Να μας στείλουν 4-5 στο βιολογικό. Όχι, δεν θα φωνάζουμε την άλλη εβδομάδα για τα σκουπίδια, την άλλη φορά για τώρα, την άλλη φορά για τώρα. Γιατί δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, εκεί απαντάω εγώ. Για το θέμα του βιολογικού. Νομίζω ότι μπορεί να πάτε τα πάντα στη Μοτορόιλ. Η Μοτορόιλ περνάει τα αυτοκίνητα από εκεί. Να ζητήσετε τουλάχιστον μια προσωρινή, γιατί πράγματι έχουν δει απόλυτο. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί θα την πληρώσουμε όλοι μαζί, αν καταστραφεί, χαθεί ή οτιδήποτε υποστεί ο βιολογικός. Μπορείς, Πρόεδρε, να πας στη Μοτορόιλ και να ζητήσεις, αφού περνάει το αυτοκίνητο από εκεί, να κάνει μια κάποια μορφή, σε πάση περιπτώσει, υποτυπώδη έλεγχο. Θα το κάνει για το καλό του τόπου, έτσι. Είναι σοβαρό αυτό. Δεν είναι δηλαδή. Δεν έχουμε άλλη λύση. Και κάτι ακόμα, επειδή είναι 15 Αύγουστο και θα ανέβει κόσμο στο πράσι, τουλάχιστον κανονίστε τώρα, έστω να στείλετε ένα μηχάνημα, να φτιάξετε λίγο το δρόμο που πάει προς τα πάνω, ας πούμε. Παναγία είναι. Εμείς το έχουμε πει, κύριε Νικολάου, αλλά περιμένουμε το μηχάνημα την παραγωγή. Μάλασε, δεν πήγε στο συνεδρίο, δεν μας το πάνε προχθές. Εντάξει, παιδί μου, αλλά καταλαβαίνει τώρα, πήγαινε πάρτο από το χέρι το μηχάνημα, λέω δεν θα έρθω. Και ξέχασαν από το Σάββατο το βράδυ, πήγανε στο γείτονα με τα δυο σκυλιά και τον αδειάσανε όλον. Γιατί είναι πολύ ωραία. Το Σπύρο, δίπλα. Όλα του τα πήρανε. Όλοι στον κύριο Κυριακή. Όλα. Εγώ θέλω να πιάσω το θέμα των επιχορηγήσεων. Εχθές αποφασίστηκε, προχθές, από το Λουτράκι, η ετήσια επιχορήγηση των αθλητικών. Είμαι εκπρόσωπος του Αθλητικού Συλλόγου του Ποδοσφαίρου. 10.000 ευρώ. Λοιπόν. Εμείς παίρναμε τα τελευταία χρόνια 25.000 ευρώ από τον κύριο Σοφία.
Ο προϋπολογισμός που κάναμε από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο. Από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο. Δεν έχω την κύριο Σοφία. Λοιπόν, πρώτον, το ψαλίδι που έπεσε είναι απαράδεκτο. Δεν ξέρω, έχουμε δύο ανθρώπους, δύο αντιδημάρχους, τον κύριο Δέδα και τον κύριο Νικολάου, στην επιτροπή που βγάζουν τα χρήματα και κάνανε κόψιμο και από τον μπάσκετ και από το ποδόσφαιρο. Μιλάω για το ποδόσφαιρο τώρα. Ο κύριος λογοθέτης, όπως και όλοι υποψήφοι, αρχές Σεπτεμβρίου πριν προεκλογικά ήρθανε και δεσμευτήκανε, το ξέρετε κύριε Ψυχογεύ, ότι το λιγότερο που θα πάρουμε είναι τα ίδια. Τουλάχιστον να μας έλεγε να μην κάναμε εμείς προϋπολογισμό στη χρονιά βάσει των 25.000 και εκτεθήκαμε και χρωστάμε 15.000. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ρώτησαν ο κύριος Δέδες και ο κύριος Νικολάου, αν είσαι καλά, από ποδόσφαιρο δεν έχουν ιδέα, τι έξοδα χρειάζεται. Όταν συντηρούμε ένα τμήμα με 150 παιδιά, 150 παιδιά, τα οποία μόνο για προπονητές, για να τους αθλεί, θέλουμε 20.000 το χρόνο. Είμαστε 10 άνθρωποι και δόξα τω Θεώ και πολλοί από το χωριό βοηθάνε για να τα ανταπεξέλθουμε στα έξοδα. Ρωτήσανε αυτοί οι άνθρωποι πώς γίνουν τα λεφτά αυτά και πώς και τι έξοδα χρειάζονται. Δεν το ρωτήσανε. Το μόνο που πήγαμε είναι να πάνε να κάνουν τον καταμερισμό στο Νουτράκι και να μας δώσουν 10.000. Είναι ψεύτης ο κύριος λογοθέτης, είναι ψεύτης γιατί αυτός κυβερνάει, όπως θα ψεύτης και ο Γκιόνης και όλοι. Σου απαγορεύω να λες ψεύτη από τη στιγμή που δεν είναι εδώ. Είναι ψεύτης. Σας παρακαλώ, δεν είσαστε κυρία Ρουλιά, δεν είσασταν στις... Θα τα γράψουμε. Για να είμαι σωστός. Συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη. Περνάνε εδώ οι ίδιοι για να μπορέσουν να σου απαντήσουν. Δεν φταίμε εμείς όμως που δεν είναι εδώ. Έπρεπε να ήταν εδώ. Έπρεπε να τελειώσω. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Το ρωτήσατε αυτό που είσατε σήμερα. Το ξέρατε. Δεν είναι στο λόγο. Το ξέρατε που είσατε στα χημικά. Το ξέρατε που είπαμε εμείς. Στα χημικά όλοι τρέχουμε. Όλοι τρέχουμε. Και προσπαθήσατε να λύσετε. Έχω άλλο θέμα, Ρούλα. Ρούλα, έχω άλλο θέμα. Ούτε επιχορηγήσεις, ούτε τίποτα. Όχι τίποτα, 150 παιδιά να θέλετε σε ναρκωτικά και σε καφετέρειες. Αυτό θέλετε. Δεν τα θέλετε στο γήπεδο. 10.000 ευρώ ρωτάτε πώς βγαίνουνε. Κυριακή, να μην μας τα στάξατε. Να τελειώσω. Ρούλα, να μην κάνουμε διάλογο. Να τελειώσω. Κυρία Ρούλα, να μην κάνουμε διάλογο. Κατηγοράμε. Θα τα γράψουμε όλα, όλα σε φυλάδια. Θα επωνομαστούν οι κύριοι που συγκηγορήσανε και θα είναι υπόλογοι στις 150 οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους στο γήπεδο. Αν θέλουν τα παιδιά τους στα ναρκωτικά και στις καφετέρειες, δεν θα βρίσκονται 10 βλάκες που θα τρέχουν και πάρα πολλοί από το χωριό να βοηθάνε και να ξέρουν και να κόβουν επιχορηγήσεις για να κάνουν άλλες δουλειές. Πρέπει να ντρέπονται γιατί ένας τόπος τον διακρίνει ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Και όταν τον έχουν χ, θα είμαστε όλοι χ. Αυτό έχω να πω εγώ. Και ο κύριος λογοθέτης, κυρία Ρούλα, είχε δεσμευτεί. Και το ξέρει πολύ καλά ο Δημήτρης, ο αδελφός σου, και είχε πει το λιγότερο που θα πάρουμε. Και μας είπε ψέματα γιατί εμείς εκτεθήκαμε. Χρωστάμε 15.000 δεξιά και αριστερά. Ποιος θα μας τα δώσει. Και ποιος θα τρέχει. Φέρετε από την καινούργια δημοτική αρχή να σας... Γιατί να τα κόψει αυτά. Να μην μας τάταζε. Να μην μας τάταζε, κυρία Ρούλα. Να μην μας τάταζε. Γιατί να τα κόψει, κυρία Ρούλα, τα λεφτά. Ρωτήσατε αν υπάρχουν χρήματα. Να μην το έλεγε. Να μην το έλεγε, κυρία Ρούλα. Υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Να μην το έλεγε. Να έλεγε ότι έχουμε δυσκολίες. Να έλεγε αυτά. Και κύριε Χριστό, κύριε Χριστογέ, είσαστε υπεύθυνοι, είσαστε πρόεδρος του χωριού. Είστε πρόεδρος εδώ. Δεν έχω δει μια αντίδραση είτε για το ποδόσφαιρο είτε για τις επιχορηγήσεις. Κάντε κάτι. Εχθές βγήκαν οι επιχορηγήσεις, ρε παιδιά, μπορεί να βγει το με επιπλέον δαπάνη. Δεν βγαίνει κυρία Ρούλα, δεν βγαίνει, όχι. Μη φέρνετε το τέλος του κόσμου. Το τέλος του κόσμου. Δηλαδή εσείς όλοι θα πάτε το χωριό και εμείς πάτε εδώ πέρα να αγαπάμε τον τόπο. Τι κάνετε όμως. Γιατί έτσι το κάνετε. Έτσι το κάθε φορά αυτό το πράγμα. Τι κάνετε όμως. Εσείς δηλαδή αγαπάτε τον τόπο. Για... Εμείς δεν τον αγαπάμε τον τόπο. Τότε τι να σας πω. Ελάτε εσείς, εσείς να πληρώσετε τα παιδιά, κυρία Ρούλα, και τους προπονητές. Σας είπα, έχουμε 150 παιδιά για τέτοιο στο γήπεδο. Θα μιλήσετε με διάλογο. Διάλογος. Ποιος διάλογος. Αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Ισοπεδώνετε τα πάντα. Δεν ισοπεδώνουμε τίποτα. Δεν είναι και ισοπεδωνία. Ο Δήμαρχο πηγαίνει, πέστε, δεν μας στάνουν αυτά τα λεφτά. Εδώ γιατί θέλει παραπάνω. Τον λέμε εδώ. Πού είναι ο Δήμαρχος. Εδώ, θα τα πείτε στον τόπο. Έχουμε εκπροσώπους. Αλλά εκπροσώπους, ξέρετε τι είπανε. Του χρόνου θα κοπούν και το 50% οι εκπρόσωποι του Αγίου Θεοδωρών. Και ο κύριος Δέδες και ο κύριος Νικολάου. Και την επόμενη χρονιά δεν θα δώσουμε τίποτα. Αυτό είναι το ποιόν του Αγίου Θεοδωρά, δυστυχώς. Και οι άνθρωποι που μας εκπροσωπούν, κρίμα.
Κρίμα, λειτουργούμε 10 ανθρώποι. Μέχρι τώρα δεν κάνουν κανένα τον. 10 ανθρώποι, κύριε Αρουλά. Δεν έχουν δείξει κάτι τέτοιο. Δεν έχουν δείξει. Τίποτα. Τίποτα. Ένα χάος. Αλλά εμείς για να είμαστε δίκαιοι και να είναι μπροστά, γιατί δεν είναι, θα ονοματιστούν οι κύριοι και θα έχουν υπόλοιποι στο χωριό. Άμα θέλουν έτσι. Και για τον κύριο και για τους δύο εκπρόσωπους και για τον κύριο λογοθέτη. Είστε κρεμάλα από τώρα. Κρεμάλα. Κρεμάλα. Εντάξει, κύριε Γιάννη. Δεν λέμε για τον καταμερισμό, γιατί δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με το καράτε. Δεν θέλω να έρθω σε αντίθεση με το καράτε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν παίρνει το καράτε 8.000 και οι οποίοι πληρώνουν τα παιδιά τους το μήνα, αλλά δεν θέλουν να μπούμε σε τέτοια αντιπαράθεση. Δεν έχω τίποτα με το καράτε. Κόψανε λεφτά δεξιά και αριστερά. Ξέρετε το ποσοστό δεν είναι νόμιμο. Ξέρετε ότι ο Σκήνος δεν έχει ομάδα και τα πήρε το Λουτράκι. Ξέρετε ότι το κόψιμο του Λουτρακιού ήταν 15.000, παίρνανε οι ομάδες και τους το έκανε 10 και εμείς παίρναμε 25 και το έκανε 10. Πού να αντιδράσουν οι τοπικοί άρχοντες και η αντιπολίτευση. Κύριε Κυριάκη, εχθές βγήκε η απόφαση. Έχουμε όλο τον καιρό να. Αυτό είπα και εγώ. Ότι πήρες πριν. Ακόμα έφευγε το μας καιρό. Για να δούμε ρε Χριστό, μια αντίδραση. Μπορεί να γίνει και πλέον να πάει. Να πάμε με ωραίο τρόπο. Όχι να κρεμάμε από τώρα και να καταλαβαίνουμε. Ένας κύριε Παπαδόλου, σας παρακαλώ να τελειώσει προηγούμενο. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος Παπαγιοργίου. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να σας ενημερώσω ότι ήμασταν με κάποιους από αυτοί που είναι σήμερα εδώ πέρα στην αίθουσα αυτή. Ήμασταν το πρωί και εμείς για τα χημικά. Και ήμασταν μετά μαζί με την κυρία Καραβασίλη. Και είμαστε τώρα πάλι εδώ στο τοπικό συμβούλιο. Άρα αυτό το επιχείρημα που ακούστηκε πριν από λίγο, ότι οι άνθρωποι τρέχανε το πρωί, δεν είναι αληθές, δεν ευσταθεί. Κύριε Βλαστάρη μου, χίλια συγγνώμη, αλλά δεν είναι σωστό. Γιατί και εμείς ήμασταν από τις 9 η ώρα είμαστε στο Δημαρχείο, πήγαμε μετά, κάτσαμε με την επιθεωρήτρια και είμαστε τώρα εδώ. Άρα το επιχείρημα ότι είμαστε απασχολημένοι, ξέρετε, εμείς δεν είμαστε καν εκλεγμένοι και είμαστε εδώ. Άρα λίγο περισσότερη ευαισθησία. Πάντως δεν θα έχουν πάει σε πανηγύρι ούτε σε χώρο. Δεν κάπου ξέρω που έχουν πάει και δεν είμαι τεντέκτη. Αν είστε εσείς, ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Πάντως εγώ δεν το ξέρω. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι βρέθηκα εχθές στο τοπικό συμβούλιο. Και πήρα το λόγο, μάλιστα υπερασπιζόμενος στην ομάδα, σαν πρώην διοίκηση, μέλος της διοίκησης. Σας πληροφορώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, ότι κάποιοι, οι γνωστοί κύριοι που ακούστηκαν προηγουμένως, δεν τους άρεσε το γεγονός ότι υπερασπιστήκαμε το Σύλλογο. Είπαν μάλιστα εσείς, κύριε Παπαγεωργίου, ποιον εκπροσωπείτε, θεωρώντας ότι πρέπει να είσαι στη διοίκηση για να εκπροσωπήσεις την ομάδα του χωριού σου. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό είναι δείγμα γραφής της σημερινής δημοτικής αρχής. Εγώ τα είπα στον Δήμαρχο. Τα είπα και τα επανέλαβα και τα επανέλαβα και σήμερα. Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Ο προπονητής παίρνει 1.000 ευρώ, κύριε ψυχογέ, 1.000 ευρώ το μήνα. 1.000 ευρώ το μήνα, αν δεν με απατά τα οικονομικά μου, η αριθμητική μου, είναι 12.000 και πήραμε 10. Διερωτώ με, θέλετε να έχουμε μια ομάδα χωρίς προπονητή. Σας πληροφορώ ότι απαγορεύεται από τον κανονισμό. Τι θέλετε να κάνουμε, το κλείσουμε. Και τι θέλετε να κάνουμε αυτοί όταν τους υπόσχεσαι κάτι. Αυτό είναι και πρωτόγνωρο, ρε παιδιά. Υπόσχεσαι κάτι. Ο άλλος κάνει με βάση αυτή την υπόσχεση και μετά του λες, ξέρεις, τα πήρα πίσω. Μου θυμίζει την κυβέρνηση. Μου θυμίζει την κυβέρνηση, κύριε. Έτσι. Και διαρωτώ με, καλά, έτσι. Για να μην το πολιτικοποιήσουμε. Εσείς είστε ικανοποιημένοι, κύριε Βλαστάρη, είστε ικανοποιημένοι από το ποσό που πήρε ο Σύλλογος. Όλοι οι Σύλλογοι. Είστε ικανοποιημένοι κάποιοι από εσάς, από τα λεφτά που πήρε ο Σύλλογος. Εάν είστε, γιατί χθες άκουσα τον κύριο Δέδε, τον κύριο Δημήτριο Δέδε, να ισχυρίζεται ότι είναι ικανοποιημένος. Άκουσα επίσης τον κύριο Νικολάου να λέει ότι είναι ικανοποιημένος και δεν το λέω εγώ, κοιτάξτε τα βίντεο. Διαρωτώ με, κύριε ψυχογέ, εσείς είστε ευχαριστημένος. Εγώ δεν είμαι, κύριε. Μάλιστα. Εάν δεν είστε ευχαριστημένος, εγώ προτείνω να βγάλουμε ένα ψήφισμα σήμερα, το οποίο να το στείλουμε αύριο στον κύριο Δήμαρχο και να του λέμε ότι ξέρετε κάτι. Υπογράψατε αυτό που του είπα στην μια τοποθέτηση που κάνει ένα λεπτό. Υπογράφετε το τέλος του συλλόγου μας. Να τον ο κύριος Δέντες. Υπογράφετε το τέλος του συλλόγου μας. Εάν θέλετε να συνεχιστεί το 10.000 και δεν το κάνετε κάτι άλλο, υπογράφετε το τέλος του συλλόγου μας. 150 παιδιών. Πέστε το. Και είναι 170, δεν είναι 150, γιατί είναι τα μικρά, η μικρή κατηγορία, βάλετε και τα μικρά, 170 παιδιά. Θέλετε να σταματήσουμε, πέστε το. Αν το πείτε, αλλάζουν τα πράγματα. Τότε θα βγούμε εμείς και θα πληρώνουμε από την τσέπη, όπως κάναμε και στο παρελθόν. Προσπαθούσαμε ό,τι όσο μπορούσε ο καθένας. Αλλά πέστε το, δηλώστε το. Όχι αυτό το μεσοβέλτικο. Και ένα τελευταίο. Λέτε ότι πρέπει να ξαναπάμε στο Δήμαρχο να παρακαλέσουμε, πας και βγάλει καμιά δαπάνη και μας δώσει κάτι παραπάνω. Καταλάβατε τι λέτε. Καταλάβατε τι λέτε. Λέτε δημόσια ότι πρέπει να πάμε στο Δήμαρχο,
να του προτείνουμε να κάνει μία εντός εισαγωγικών παρατυπία για να βοηθηθεί ο σύλλογος. Και εμείς τι λέμε, ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει απέτηση, να γίνει παράνομο. Εγώ προτείνω λοιπόν σήμερα, και δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε, εγώ θα το προτείνω και θα το προτείνω και στο σύλλογο και θα είμαι και από τους πρώτους που θα υπογράψουν. Να κάνουμε ένα έγγραφο διαμαρτυρίας, διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και αν θα πάρει ο σύλλογος 10.000, θα πάρει κι άλλους 2.500-3.000 από την ΕΠΟ, αν τα πάρει. Δεν παίρνουν αυτό, δεν υπάρχουν. Και τελείωσε η ιστορία. Με 10.000 δεν ζει η ομάδα. Άρα από σήμερα να ξέρετε ότι θα πρέπει από την τσέπη μας ή να κλείσει. Και θα τα συμπληρώσω, επειδή κατηδίαν εγώ με τον Δημήτρη που είμαστε τόσα χρόνια και τα λέμε. Πριν γίνει το ψήφισμα, και είναι αυτό τη μάρτυρα, τον παρακάλεσα και του λέω: Δημήτρη, πρόσεξε, μην πέσει ψαλίδι. Και μου έδωσε το λόγο του και είναι εδώ. Άλκη δεν πρόκειται να γίνει να πέσει ψαλίδι τίποτα. Ό,τι παίρναμε θα το πάρουμε. Και τον καλό να το πει αν λέω ψέματα. Εδώ είναι, εδώ δίπλα. Και μου του λέω: Σε παρακαλώ, δεν μπορεί το τμήμα 170 παιδιών με τέσσερα να λειτουργήσει. Τι προτιμάμε, ρε παιδιά. Τρέχουμε σαν τον τρελό 10 άνθρωποι να τα μαζέψουμε από δεξιά και αριστερά. Και μα δίνει 10.000. Και με την πρόθεση ότι θα πάνε 10 το λουτράκι, 10 ο Ιστιμιακός, 15 παίρνανε και πήραν 10. Εμείς παίρναμε 25 και πήραμε. Δεν λειτουργούμε. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τι να κάνουμε. Μας πιέζουν οι γονείς. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να το διαλύσουμε, το διαλιάμε. Ένα τόπο τον διακρίνει, ρε παιδιά, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Δεν βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο, στην κοινωνία. Είναι εδώ ο κύριος Αντιδήμαρχος, που είναι και στην Επιτροπή με τον κύριο Νικολάου, να μας εξηγήσει. Και γιατί δεν έκανε κάτι για να μην να μας το πει εδώ, επί τόπου, ο κύριος Δημήτρης. Καταρχήν θέλω να πω, και επειδή δεν θέλω να κρύψω τίποτα, πάντα δηλαδή η στάση μου ήταν τέτοια. Να σας πω και τη θέση μου στην Εκκλησιακή Επιτροπή. Να μην πάρει κανένας σύλλογος τίποτα. Αυτή ήταν η θέση μου στην Εκτελεστική Επιτροπή. Και το λέω ευθέως. Θα εξηγήσω όμως και τους λόγους που πήρα αυτή τη θέση. Γιατί εάν δεν γνωρίζεις κάτι και το τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτό που σήμερα έτσι περνάει η χώρα και η τοπική αυτοδιοίκηση συγκεκριμένα, μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Και με λόγια φτιάχνεις ανούγια και κατόγια. Λοιπόν, τι πραγματικά συμβαίνει. Καταρχήν ήταν πλασματικά και ψεύτικα τα στοιχεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής του Λουτρακίου, όχι των Αγίων Θεοδωρών. Εμείς είμαστε καθαροί, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα. Τα οικονομικά εννοώ του Δήμου. Πληρονομήσαμε κάτι, λέω ότι ήταν πλασματικό, ότι ήταν ψέματα όλα αυτά τα οποία λέγανε. Κληρονομήσαμε κάτι το οποίο πιστεύω ότι δύσκολα θα γίνει μία ανατρέψιμο. Άμα θέλετε τη γνώμη και την άποψη δική μου. Ο προϋπολογισμός ο φετινός είναι κατά 10 εκατομμύρια μειωμένος σχετικά με τον περσινό. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Τώρα και το εξάμηνο το οποίο κλείσαμε με 40% μειωμένα έσοδα. Φανταστείτε το μέγεθος δηλαδή της μείωσης. Έτσι. Και το τι λείπουνε σήμερα από το Δήμο. Και θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Το 43% ή 44% των αγιοθοδωρητών, 45 και, δεν έχει πληρώσει ρεύμα. Μέσα από το ρεύμα, από ό,τι όλοι γνωρίζετε, είναι και τα έσοδα του Δήμου. Και το 29% των λουτραγιωτών. Πώς θα ανταποκριθεί αυτή η Δημοτική Αρχή στις ανάγκες, πρώτα τις λειτουργικές. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και ας κοιτάξουμε έτσι όλοι όσο γίνεται να περιορίσουμε και άμα θέλετε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, γιατί πρέπει να επιβιώσουμε, πρέπει μέσα από αυτήν την κατάσταση και την κρίση να βγούμε αλόβητοι. Θα μου πείτε ότι γίνανε κάποιες διακρίσεις σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις. Πήραμε αυτά τα χρήματα, τα πήραμε αλλού όμως. Βλέπουμε μεγαλύτερες ανάγκες, μεγαλύτερες προτεραιότητες. Εάν
το Δημοτικό Συμβούλιο χθες και προχτές δεν είχε πάρει την απόφαση ενίσχυσης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΑΕΤ, με μαθηματική ακρίβεια στέλναμε 80 ανθρώπους στην ανεργία. Το ίδιο συμβαίνει και στην εδώ πλευρά. Γίνεται μία προσπάθεια, έτσι, να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο θέμα. Προτεραιότητα για μας έχει ο κόσμος, οι πολίτες μας, οι δημότες μας, να μην μείνουν χωρίς δουλειά και να μπορέσουν να ζήσουν. Λέω ότι όλα αυτά, και θα σας δώσω κι άλλο ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, που είναι ακάθετος και έχω διαφωνήσει και σε αυτό. Έρχεται το πνευματικό κέντρο και λέει ένα 300. Δεν τρελαθήκατε. Τι ένα 300. Σε τέτοιους καιρούς, ο Αργύρης που τα γνωρίζει και τα ξέρει από κοντά, σε τέτοιους καιρούς ζητάτε ένα 300. Μιλάμε για πολιτιστικές εκδηλώσεις, δεν ξέρω και εγώ τι. Τη στιγμή που τα θέματα, προβλήματα, έτσι, οι ίδιοι οι συνδημότες μας έχουν πρόβλημα πλέον επιβίωσης. Μήπως γνωρίζετε πόσες μερίδες φαγητό μοιράζουμε την ημέρα. Βρισκόμαστε δηλαδή, θέλω να σας πω, κοντά στην κατάρρευση. Θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προσεκτικοί και σφιχτοί. Εάν δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει ο Δήμος. Ναι, δεν μία ερώτηση θα κάνω. Τον κύριο Δέδε, αυτά όλα τα προβλήματα ισχύουν μόνο για τους Αγίους Θοδόρους? Γιατί ο Ποσειδώνας Λουτρακίου, που έχει 8 τμήματα και το ξέρω καλά, πέρσι είχε πάρει 39 τόσο και φέτος πήρε 50. Για αυτούς αυτό το πράγμα δεν ισχύει? Στον καταμερισμό εννοώ. Μία απορία έχω. Και ίσχυσε το αναλογικά 3-1 πρώην Δήμος Λουτρακίου με πρώην Δήμο Αγίων Θεοδόρων. Αυτές δύο απορίες έχω. Από τον πρόεδρο βασικά περιμένω, ή εσύ έχω ξέρει να μου απαντήσεις. Ορίστε κύριε Δόδε. Αυτά είναι που μας πειράξαν πιο πολύ, κύριε Δόδε. Όχι ότι μας έκοψε. Αν έκοψε από όλους τα ίδια, δεν θα μείνω για κανένας. Αλλά όταν ακούμε ότι ο Ποσειδώνας Λουτρακίου, είμαι μες στα πράγματα και το ξέρω, έπαιρνε σχεδόν 40 πέρσι και πήρε 50 φέτος, αυτό είναι που εμένα προσωπικά κάπου δεν μ' αρέσει, ρε παιδιά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία... Δεν τα ξέρουμε, ενημερώστε. Ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία ούτε από το μικρόφωνο και ούτε έτσι λέγονται, αλλά αφού έτσι φτάνει... Κατάλαβες τι θέλω να πω, έτσι, αλλά για τον Ρήτης το παίρνω, ρε. Έχουμε πάρει 17.000 περισσότερο. Πού? Αλλού. Για να καλύψουμε άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν το ξέρω. Αφήστε να... Δηλαδή, λέω ότι δίνεται μια μάχη από όλους τους αγιοδορείτες του Δημοκρατικού Συμβουλίου. Δεν πρέπει να χωρίζουμε σε αυτή τη φάση τα πράγματα, αλλά νομίζω δηλαδή ότι έχουμε κάνει το καλύτερο. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα και πρώτα θα πρέπει να δούμε την ανθρώπινη ανάγκη. Δεν διαφωνώ, υπάρχουν τα προβλήματα, αλλά υπάρχουν μόνο για μας. Τα φαγητά, ποιος τα δίνει, η Δημαρχία? Τα πήραμε από εκεί. Τα πήραμε. Ή από το μοτορό, ούτε αυτό το πολιτικό ταμείο. Ποιος θα δίνει για να ξέρουμε. Να έχουμε κάπου κρύψει. Ο Χαλικιάρ και μοτορό, γιατί δεν το λέμε? Όχι, γιατί το δίνει ο κυρία Παπαθεοδόρου, μια στιγμή είναι κυρία Παπαθεοδόρου. Κυρία Βάγγελε, μια στιγμή κυρία Παπαθεοδόρου. Προηγούνται οι κυρίες. Αμόρε, το λέω, ευχαριστώ πολύ. Άκουσα την τοποθέτηση του κυρίου Δέρε. Βεβαίως προηγήθηκαν και κάποιες άλλες συζητήσεις, κύριε Δέρε, που αφορούσαν την απόφαση του τοπικού συμβουλίου για την ελληνική αγορά, κάποιες προγενέστερες αποφάσεις, οι οποίες έχουν πάρθει από το τοπικό συμβούλιο και δεν έχουν ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο του Λουτρακίου. Και κάποια άλλα γεγονότα που δεν είναι αναφέρον. Συν την τοποθέτησή σας, την οποία ανασπάζομαι εν μέρη και στην εξής πλευρά τη συγκεκριμένη. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτή η κρίση είναι για όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο για τον κατοικρατικό δήμο που ανήκουμε. Η απορία μου όμως η μεγάλη και η απογοήτευσή μου σαν τόπια είναι ότι εμείς προερχόμαστε από το τοπικό συμβούλιο, από αυτό το πρώην Δήμο Αγίων Θεοδόρων και δεν είχαμε την ίδια ξεφτύλα με αυτά που βλέπω στο Λουτράκι να σημαίνουν. Καλούμαστε λοιπόν εμείς από το τοπικό συμβούλιο, μέσω των επικορηγήσεων που δικαιούμασταν, μέσω των δικών μας εδώ, να καλύπτουμε τρύπες αλωνών. Εκεί εγώ διαφωνώ και απογοητεύομαι, γιατί εμείς σαν ντόπιοι δεν βαράμε το χέρι στο τραπέζι. Και το λέω συγκεκριμένα για την εξής πλευρά, για το εξής σημείο. Το ποιες επιχορηγήσεις θα δοθούν είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Συμβούλου. Το ποσό όμως είναι ξεκαθαρισμένο ποσοστό που πηγάζει από τον προϋπολογισμό. Αυτό που είπε η αδερφή σας πριν, η κυρία Βλαστάρη, ότι έκτακτη δαπάνη θα δοθεί στην πορεία, είναι λάθος.
ότι βγαίνει από την αρχή σαν επιχορήγηση, αυτό ισχύει και είναι ποσοστό επί του προϋπολογισμού. Πώς εμείς θα δεχτούμε λοιπόν μικρότερο ποσοστό του προϋπολογισμού? Το ποσοστό αυτό καλύφθηκε με άλλες τρύπες του Μητρακείου και εμείς είμαστε ανύπαρκτοι σαν τόπος. Καταλάβατε ποιες είναι οι απορίες μου και οι απογοητεύσεις μου. Και να σας πω και κάτι άλλο, πολύ απλά. Όταν εδώ πάνε 150 παιδιά στο ποδόσφαιρο που ακούω, γιατί είναι τομείς που δεν τους ξέρω και μπορεί να κάνω και λάθος. Γιατί δεν επιχορηγήσω εγώ το ποδόσφαιρο? Απλή απορία είναι. Με 10.000 ευρώ το ποδοσφαιρικό σύλλογο και θα επιχορηγήσω ταυτόχρονα το καράτε με 8.000 ευρώ. Είναι ποια λογική όταν πληρώνουν οι γονείς το καράτε? Δηλαδή αυτά το τοπικό συμβούλιο το δικό μου το θέλω να είναι πιο δυναμικό στον τόπο μου. Και να πάει στο καλλικρατικό δήμο στο Λουδράκι και να βαρέσει το χέρι στο τραπέζι με λίγα λόγια. Εγώ δεν βλέπω να σημαίνει αυτό. Βλέπω να πραγματικά θα έχουμε παραδοθεί και με τα χέρια ψηλά. Είναι τραγωδία αυτό που συμβαίνει. Οι 5 τοπικοί μας σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί εκεί και το τοπικό μας σύμβουλο πρέπει να είναι δυναμικό. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο Ποσειδώνας στο Λουδράκι? Τι με νοιάζει εμένα τι τρύπες έχει η ΔΑΕ? Όλους θα τους πάρει στον εισαγγελέα στην ΔΑΕ. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Εμείς εδώ έχουμε να μάμε στον εισαγγελέα κανέναν. Τι με νοιάζει εμένα τι άνεργοι θα μείνουν από την ΔΑΕ? Έχουν μείνει άνεργοι στον τόπο μου. Κλαίνε αυτοί για τον τόπο μου. Όπως δεν δέχομαι, κύριε Δέδε, και ήσασταν εδώ παρόν, στο προηγούμενο τοπικό συμβούλιο να βαράει ο κύριος Δήμαρχος τον κύριο Σοδεμένη και να λέει με παραχωρήτης και να είναι ίδιος ο κεμάτα για τον δωρήτης και δεν σηκώθηκε ένας μας. Και γι' αυτό στενοχωρήθηκα να πει: στο λαγκαδόδωρο είσαι ρε φίλε. Τι με νοιάζει εμένα η περαχώρα σου? Επειδή με το Υπουργείο Εσωτερικών εγώ βρέθηκα να συνεπάρχω στην περαχώρα. Εδώ είχα κάποια δεδομένα, είχα κάποια έσοδα, είχα κάποιο πολιτισμό, είχα κάποιες ανέσεις, είχα κάποιες διακόσεις που τις αφαίρεσες όλες. Δεν υπάρχει νόμος που να το δικαιολογεί αυτό. Εκεί είναι το τραγικό για τον τόπο μας. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αισθάνομαι ότι είμαστε μηδέν πια μπροστά στο Λουδράκι. Τι με νοιάζει εμένα η ταπίσα εκεί πέρα τώρα? Εμένα δεν με νοιάζουν να γιώθω δωρίτσα, πιστεύω και σας το ίδιο. Θα κλείσω εγώ τρύπες αλλωνών, γιατί οι επιχορηγήσεις που δινώσανε αυτές να δίδονται. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Και αν γίνουν περικόπες, θα γίνουν σε όλους. Ισομερός. Αν είναι, βέβαια, τα ίδια ποσοστά. Και γιατί το έταξε, Δημήτρη? Αλλά το ποσοστό του προϋπολογισμού είναι στάνταρ. Ότι το Λουτράκι έχει μεγάλο προϋπολογισμό. Γιατί θα κόβει και θα κλείνει τρύπες, θα σκόψει το λαιμό του. Δεν λίγα λόγια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι άδικο για αυτόν τον τόπο να πηγαίνει πίσω συνεχώς. Θα απαντήσω, θα απαντήσω. Συγγνώμη λίγο να απαντήσω έτσι. Σήμερα, όχι, σωστά μιλάς. Έτσι δεν διαφωνώ κάτι. Αλλά θέλω έτσι να επισημάνω κάποια θέματα. Σήμερα συνέβη και κάτι στο Δημαρχείο, σε κάποια έτσι, άμα θέλετε, πίεση που δημιουργήθηκε. Και συγκεκριμένα μου είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ρε, εσύ γιατί κάνεις έτσι? Λέω, γιατί είμαι Αγιοθοδωρίτης. Και είμαι Αγιοθοδωρήτης. Πάτησε το χέρι στο τραπέζι και είπε με ένα λίπε, είμαι παραχωρήτης. Άκουσε. Όχι φυσικά. Έτσι. Όχι, σου απαντάω σε αυτό που είπες. Έπειτα, θέλω όμως, κυρία Παπαθεοδόρου, να σας θυμίσω κάτι. Όταν εμείς, κάποιοι από την τότε πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, σηκώσαμε τη σημαία, πήραμε μια θέση απέναντι από αυτό που πήγαινε να γίνει τότε σχετικά με τον Καλλικράτη και τη συνένωση, δεν ακολουθήσατε. Όχι. Είχαμε επισημάνει όλα αυτά τα πράγματα. Και σήμερα τα βρίσκουμε, συγγνώμη, σήμερα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Έφτασε στο σημείο το Βέλο και η Νεμαία να είναι Καλλικρατική Δήμη και ο Άγιος Θόδωρας με αυτές τις τεράστιες δυνατότητες που είχε και κύρια τις οικονομικές, έτσι, και κύρια τις οικονομικές, έτσι, να συγχωνευτεί με τον Λουτράκη. Δεν έχουμε τίποτα με μια άλλη τοπική κοινωνία, ίσα ίσα, και ούτε έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Και αυτός ο τοπικισμός, αυτόν τον τοπικισμό πρέπει να το βγάλουμε από πάνω μας. Έτσι κι αλλιώς, θέλουμε δεν θέλουμε πλέον, έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Και φυσικά από αυτούς τους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους θα πρέπει οι Αγιοθοδωρίτες να απαιτούν τα περισσότερα. Όσο γίνεται περισσότερα. Για να το ξεκαθαρίσουμε κι αυτό. Το αν εμείς όμως σήμερα, γιατί λέω είναι κάποια και μάλιστα ρώτησα προηγούμενα, το αν όλα αυτά που λέμε γράφονται, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία έτσι δεν πρέπει να είναι και γραμμένα. Σας είπα ότι κάπου έχουμε κρύψει. Και δεν έχουμε κρύψει μόνο αυτά και μέσα από τους συλλόγους. Έχουμε κρύψει κι άλλα. Συγκεκριμένα 90-100.000, τα οποία οποιαδήποτε στιγμή έτσι θέλετε να σας εξηγήσω τι πραγματικά είναι. Θα πρέπει να καλυφθούν άμεσες ανάγκες και έχουμε κάνει αυτό που λέει τους υπολογισμούς μας,
έχουμε κάνει τη δουλειά αυτή που θα μπορέσει να, για τον Αγιοθόδωρα μιλάς, έτσι, όχι για τον Πίτη. Μίμη, είναι προτιμότερο να ρίξεις 5 μέτρα άσφαλτο λιγότερη παρά να κόψεις τα λεφτά από τους συλλόγους. Και νομίζω ότι όλοι εδώ μέσα θα συμφωνήσουν σε αυτό. Έτσι και αλλιώς τρύπες έχει ο δρόμος. Λέμε, παιδί, δεν καταλάβατε τι σας είπα. Σας είπε, κάποιος σας είπε, ρε παιδιά, το έχουμε στο μυαλό μας. Όχι όμως έτσι και από αυτόν τον κωδικό. Τι να σας πω δηλαδή. Όχι, να μας πεις, δεν καταλαβαίνετε τι κάνει μια ουνιά ως αγκραμμύρια. Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά θέλω να το κάνουμε, γιατί παραμείνουμε να κοιτούμε. Ο κύριος Βρονταμίδης έχει τον λόγο. Γενικά με το καράτε εγώ είχα πει μηδέν. Και σε αυτή τη φάση να έτσι, για να το ξεκαθαρίσω κι αυτό. Έτσι όπως μας τα εξηγήσατε κύριε Δέδε, είναι σαν να λέτε στον αθλητικό σωματείο να το κλειδώσουμε. Εμείς έτσι καταλάβαμε. Σαν αντιπρόεδρος εγώ στον Άγιο Θόδωρα που είμαι τώρα 5 χρόνια, κατάλαβα αυτό το πράγμα. Ότι έτσι όπως μας το λέτε, έχετε ανάγκες αλλού, είναι σαν να λέμε στα 170 παιδάκια, πηγαίνετε πίσω, κλειβάζουμε για ένα λουκέτο στο γήπεδο και τελειώσαμε. Εγώ έτσι αυτό κατάλαβα κύριε Δέδε. Έτσι όπως τα λέτε, αυτό καταλάβαμε. Έτσι είναι. Ο κύριος Σταμάτης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ακούω εδώ πέρα τον κόσμο και ένα πράγμα καταλαβαίνω εγώ, κάπου καταλήγω. Το ότι σαν πρόεδρος εκεί χθες δεν ήταν κανένας να διεκδικήσει κάτι. Στο ίδιο συμπέρασμα που μου έλεγα και προηγουμένως και βγαίνει ο κόσμος τώρα και λέει εμείς τι κάνουμε. Για πείτε εδώ πέρα στον κόσμο τότε, από τότε που έχουμε βγει, έχεις βρεθεί ποτέ να μας ενημερώσεις για τίποτα? Έχεις βρεθεί ποτέ να ζητήσεις τη γνώμη μας για τίποτα? Μας έχεις γραμμένους κανονικά, ναι ή όχι? Έχει έρθει ποτέ ο Δήμαρχος να με βρει εμένα να μου πει: Ελάτε, ρε φίλε, για που βγήκες. Πες μας, έχεις υπόψη σου κανένα πρόβλημα? Τον έχουμε πάρει 15 τηλέφωνα. Μην το πω τώρα που μας έχει γράψει. Γιατί αρχίζω και φορτώνω. Εχθές ήσουν εκεί που έχεις δικαίωμα ψήφου και να πεις: Όχι, εγώ σαν πρόεδρος στον Αγίο Θεοδόρο δεν το δέχομαι. Πού ήταν ο πρόεδρος? Γιατί αν απαντήσεις, πες. Θα απαντήσω, κύριε Σταμάτη, εδώ και 15-20 μέρες με την Επιτροπή. Από το πρωί σηκώνομαι 5 ώρα το πρωί και πάω 2 και 3 ώρα τη νύχτα. Δεν αντιλέγω τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά έχω και εγώ πάρα πολλά προβλήματα με το Δήμο. Ποια είναι η λαϊκή, με την Ποντόζα που μου λέτε ότι δεν ήρθε, με το βιολογικό που δεν έχει τέτοιο. Δεν έχω ανθρώπους να κάνουν τη μέτρηση στο νερό. Δεν έχω άνθρωπο για να διαχειρίζεται το νερό. Και κάθομαι εγώ με τον κύριο Νικολάου, τον Γιώργο, τον νεαρό, να πούμε και αναγκάζομαι να τον παρακαλάω. Για να κοιτάει το κομπιούτερ, ποιο θα ανοίξω και ποιο θα κόψω, ο άνθρωπος ο οποίος είναι 8 μήνες απλήρωτος. Με τα υλικά που στέλνουν τα συνεργεία στο βουνό, πάνε να φτιάξουν τη βλάβη και πάνε να πάρουν 2 σωλήνες και δεν μας δίνουνε. Με τα αυτοκίνητα που είναι 4 αυτοκίνητα χαλασμένα του πρώην Δήμου μας στο Λουτράκι και δεν τα έχουν φτιάξει. Με τα πολιτιστικά που τα κουβαλάω σαν αυτοφόρος καρέκλες, να κουβαλήσω καρέκλες. Αλλά όταν κάνουν πολιτιστικά να το έχουν μεριμνήσει αυτό το πράγμα. Τι δεν γίνεται. Σε όλους τα λέω, κύριε. Ότι τραβάμε με και ο κύριος Σταμάτης, νομίζω το ξέρει ότι τραβάμε. Ταρακουνίστε τους! Ότι έχουμε πληρώσει από την τσέπη μας, εγώ και ο Μηγιάκης. Ρε άνθρωπε, ταρακουνίστε τους! Όλοι σας! Βγαίνετε στα χρυσιά στο Λουτράκι! Ταρακουνίστε τους, ρε, είναι ζώα, είναι χαλούδια! Το ξέρετε. Παρακουνίστε τους, ταρακουνίστε τους! Και έχουμε καταντήσει το τοπικό συμβούλιο να είμαστε σάχος του Box, κύριε. Αυτή δουλειά γίνεται. Εχθές πώς να ήμουνα. Από το πρωί στις 5 προχθές πήγα να έρθω μετά στο Λάνιζα που είχε πολιτιστικό να παρευρεθώ. Ναι, γιατί βάλανε την ίδια μέρα το συμβούλιο με την εκδήλωση. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να κάνω? Πού στο διάλογο? Παρακουνήστε τους! Να πάω όλη μέρα. Από το πρωί στις 5 τρέχω. Θυμάμαι μια ώρα το μεσημέρι. Να κάνω το προϊστάμενο καθαριότητος. Να κάνουμε το προϊστάμενο ίδρυσης. Να κάνουμε τη συντήρηση. Να κάνουμε το γραφείο κίνησης. Να κάνουμε τι? Όλη μέρα. Να κάνουμε τι, κύριε? Έχουμε παλιτήσει, δεν αντέχουμε άλλο. Όσο σας βλέπουν χαλαρούς και δουλειά τους κάνουν, ταρακουνίστε τους. Δεν αντέχουμε άλλο. Το λέω και δημοσίως να τα ακούσουν και να το μάθουν. Λοιπόν, έφτασε ο κόμπος να φταίνει. Δεν αντέχουμε άλλο. Πηγαίνετε στα κλειδιά εκεί πέρα. Κάνουμε πετρέλαιο, δεν έχουμε πετρέλαιο. Κάνουμε βενζίνη, δεν έχουμε βενζίνη. Ορίστε, κύριε. Κλείστε το τοπικό. Κλείστε το τοπικό. Άμα δεν σε υπολογίζει, δεν κλείστε. Ο κύριος Νικολάου.
σύμφωνα με τον Καλλικράτη, έχει δικαίωμα ο πρόεδρος και το τοπικό συμβούλιο να συγκαλέσει μια τοπική συνέλευση, μια φορά το χρόνο, με όλους τους δημότες. Αντί να το συζητάμε τώρα με 10 ανθρώπους, άμεσα. Άμεσα. Γιατί υπάρχουν μικρά και μεγάλα θέματα τα οποία είναι σοβαρά όλα. Δεν θα αναφέρω ούτε ένα από αυτά που έχω γράψει, όχι από αυτά που έχω σκεφτεί μόνο εγώ, αλλά από αυτά που ακούω από τους δημότες. Φροντίστε το. Να κάνουμε μία συνέλευση και να υποθούν πράγματα και από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά των δημοτών. Είναι κάτι άλλο. Εγώ τα ξέρω αυτά που λες. Και επίτηδε σε είπα για να τα πει να τα ακούσει και ο κόσμο να τα μάθει. Κάποιοι που ίσω να μην τα ξέρουν. Δεν τα ξέρουμε. Βλέπουμε ότι τρέχεται όλη η μέρα. Δεν το βλέπουμε. Χρήστο, δεν είσαι μόνο σου. Έχει ομάδα εδώ πέρα. Είναι και άλλοι 5 που έχουν βγει δημοτικοί σύμβουλοι από εδώ που νομίζω μπορεί να σε βοηθήσουν όλοι. Το αν τρέχει εσύ μόνο, εγώ είδα την άλλη φορά φορτωμένο το δικό σου σταυρωτικό με τι καρέκλε για να πάει να γίνει εκδήλωση. Εγώ προσωπικά δεν θα πήγαινα, α μην γινόταν η εκδήλωση. Ο πρόεδρος δεν είναι νεροκουβαλητή του Δήμου. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ, αυτό είναι δικό του θέμα, κύριε. Τι δικό του, εσύ είσαι στην ομάδα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να παρακαλέσω κανέναν να έρθει και να βοηθήσει και να κάνει οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ βγήκα πρόεδρος. Βγήκα πρόεδρος με το συμβούλιο μου. Προσπαθώ όσο μπορώ καλύτερα να κάνω τη δουλειά μου και. Ο κόσμος θα κρίνει το τι κάνω εγώ, το τι δεν κάνουν οι άλλοι, τι δεν κάνω εγώ, τι λάθη έχω κάνει, τι παραλύσεις. Ο κύριος Στάμου. Βρήκε πρόεδρος για να μαζέψει τα σκουπίδια. Τέτοιος πρόεδρος σε βγάλανε. Το τοπικό συμβούλιο και ο τοπικός αντιδήμαρχος, ο οποίος έχουν γίνει πραγματικά σάκους του κόξ, θα πρέπει να λειτουργούν σύσσωμο. Δηλαδή εδώ δεν το τοπικό συμβούλιο δεν έρχεται να κάνει κριτική. Κύριε Σταμάτη, κύριε Νικολάου, Τάκη, μαζί βγήκαμε. Κύριε Σταμάτη, δεν σου πω εγώ, να σου πω εγώ στο είπα. Γιατί ήρθε ποτέ να μας βγει να μας ρωτήσει. Γιατί πρέπει να έρθει ο πρόεδρος να σας πει ρε παιδιά. Κανονικά με θέσεις θα πρέπει να αρχίσετε εδώ καθημερινά. Να βοηθάτε τον πρόεδρο, να βοηθάτε τον αντιπρόεδρο. Να κάνετε, είσαστε όλοι Αγιοθοδωρίτες, είμαστε όλοι Αγιοθοδωρίτες. Κύριε Στάμου, η βοήθεια... Συγγνώμη, να τελειώσω. Εδώ βλέπουμε στα δημοτικά και στα τοπικά συμβούλια τον Δημήτρη Δέλε. Δεν βλέπουμε άλλον άνθρωπο. Πού είναι οι άλλοι δημοτικοί συμβούλοι? Θα ήθελα να κάνω και μια παρέμβαση σχετικά με το πρόβλημα που έχει φυσικά και όλα αυτά τα ζητήματα που τέθηκαν είναι σοβαρά. Και συμφωνώ με τον Τάκη τον Νικολάου που είπε ότι πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή συνέλευση και να θέσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν τους Αγίους των Δώρους σχετικά με την Επιτροπή Αγώνα και για το Σουσάκι. Θα ήθελα να πω δηλαδή και να το συζητήσετε ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν όλοι αυτοί που είναι στην Επιτροπή Αγώνα από το τοπικό συμβούλιο και από τους δημοτικούς συμβούλους που θα έπρεπε να παρευρίσκονται σε όλες τις διαδικασίες, να αντικατασταθεί και στα πανό μας και στη λεζάντα μας να αναρτηθεί ότι δεν θέλουμε όχι στα χημικά στο Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θοδώρων. Να δούμε ποιοι θα τρέξουν και ποιοι δεν θα τρέξουν. Και αν καταλαβαίνετε τι λέμε, γιατί το συζητήσαμε και το πρωί μαζί. Έτσι. Στο Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θοδώρων. Όχι στο Σουσάκι. Γιατί προφανώς οι κύριοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, και όλοι οι Λουτρακιώτες, οι υπόλοιποι, δεν κάνω τώρα, δεν βρίσκομαι σε ένα αγιοθοδωρητικό ίστρο. Δεν έχουν κατανοήσει ότι εμείς δεν θα γίνουμε χαμούζα για αυτήν τουριστικό θέατρο. Αυτό ήθελα να πω. Κανονικά είσαστε όλοι νεολαίοι και το τοπικό συμβούλιο θα πρέπει Δημήτρη και Τάκη και ο Δημήτρης και η Ρούλα να είστε όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν πλέον και οι εκλογές γίνανε. Το τι θα κάνουμε στις άλλες εκλογές είναι ένα άλλο θέμα. Θα περάσουν 3 χρόνια. Μπορεί να μην ζούμε κιόλας. Να είσαστε ενωμένοι και να μπορέσετε να κάνετε κάποιες δουλειές. Σωτήρη, το μαζί που λες συμφωνώ. Το μαζί το είπαμε εμείς από την αρχή ότι είμαστε μαζί τους. Και εδώ είναι ο πρόεδρος να σου πει αν μας πήρε ποτέ τηλέφωνο ή αν μας είπε να παραστούμε σε κάτι και δεν πήγαμε. Εμείς τους είπαμε από την αρχή ότι είμαστε μαζί τους. Δεν μας θέλουν όμως. Μια ώρα που σου περισσεύει. Όχι, δεν είναι έτσι. Κύριε Σταμάτη, δεν μπορώ να έρθω να σου πω ότι έλα το πρωί 5 ώρα στο μεσοστάσιο και 5.30. Είσαι εργαζόμενος, είσαι νέος, οικογενειάρχης και εγώ είχα μπορεί να είχα την τρέλα και εσύ μπορεί να έχεις την τρέλα. Τη στιγμή που έχω, που βγήκαμε εμείς από πλειοψηφία, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο, κύριε, ούτε από τον κύριο Σταμάτη, ούτε από τον κύριο Νικολάου.
Εγώ έχω μάθει να τα βγάζω, να τα βγάζω πέρα, όσο μπορώ φυσικά. Δεν έχω κανένα παράπονο. Τι να του πω στου κυρίου. Πηγαίνετε όταν με παίρνουν τηλέφωνο 3 η ώρα, δεν σκουπίσαν καλά στη λαϊκή. Ανέβασα μάτι στη σκουπιδιάρα. Δεν θα είναι δίκαιο να μου πει, ρε φίλε, τι σου φταίω εγώ που αρρώστησε ο άλλο. Με καταλάβατε. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τον κύριο Σταμάτη και τον κύριο Νικολάου. Εγώ έχω παράπονο από τον ενιαίο Δήμο. Και τα προβλήματα, που έχω. Ναι, και τα προβλήματα που έχω, σα είπα. Για τη λαϊκή, για την Ποντόζα, για την Ποντόζα που είπατε. Ήρθε ο κύριος αντιδήμαρχος, μας είπε ότι η Ποντόζα μπήκε στους Αγίους Θοδόρους και αυτή είχε μπει στην Περαφόρα. Λοιπόν, τα ακούμε εμείς. Βιολογικό. Δεν φυλάζεται. Ήδρεση. Θέλουμε να μετρήσουν. Δεν μετρήσαν το Μάιο. Ήδρεση. Τώρα τελειώνει. Πάει και ο Αύγουστος. Τι λογαριασμό θα στείλω εγώ. Πετε μου τι λογαριασμό θα στείλω εγώ. Στη λαϊκή έχετε πάει να εισπράξετε. Λοιπόν, ειδικά. Σας το ξαναλέω. Ειδικά. Πάμε να πάρουμε δύο σωλήνες. Την άλλη φορά το συνεργείο να πάμε να πάρει δύο σωλήνες. Δεν πήραμε σωλήνες. Με παρέμβαση του Δημάρχου να πάρουμε σωλήνες. Μείνανε επί δύο μέρες 1500 παροχές χωρίς νερό. 400 τηλέφωνα. Μέρα νύχτα με φάγανε. Αυτοκίνητα. Έχουμε πρόβλημα. Όποιο αυτό στείλει αυτοκίνητο, στείλουμε πέρα για επισκευή, εκεί έχει μείνει. Εδώ και 8 μήνες. Το ερώτημα που μπαίνει, μας λοιπόν, και βλέπετε από τα μετωπίνα από τον πηγή. Το ερώτημα που είναι στο μυαλό οπουδήποτε. Είναι ωραία, τα μας τα λες, Χατσάκη, συμβαίνουνε. Και τι κάνουμε, ρε Χρήστο. Τι κάνουμε, διαμαρτυρόμεθα και τι θέλετε να κάνουμε, να τα παρατήσουμε όλα και να φύγουμε. Τι θέλετε να κάνω. Είναι 1, 2, 3, 5, 10, 40. Τι κάνουμε, λες ότι ξέρεις, δεν έχω πρόβλημα με τους άλλους. Καλά. Δεν έχω πρόβλημα με τους κυρίους καθόλου. Όπως τους έχω ζητήσει την βοήθεια είναι μαζί μου. Ρε Χρήστο, εμείς έχουμε πρόβλημα. Εμείς το κάποιοι άνθρωποι από εδώ πέρα ήταν μείνανε χωρίς νερό. Τι τους λες, δεν έχω πρόβλημα. Πες του, τι θα κάνουμε. Κλείστο, κάφτο, ράντο, κάνε κάτι. Κάνε εξώδικα, κάνε αγωγές, κάνε κάτι όμως. Το να λες πράγματι υπάρχει πρόβλημα να δεν κάνουν τίποτα, παρακαλώ να με. Δεν θα σου δώσει κανένα τίποτα. Έτσι κάνουν οι άλλοι. Το σκήνο έτσι κάνει. Ξέρεις τι κάνει το σκήνο, κλείνει δρόμους. Εμείς τι κάνουμε, πες μου τι κάνουμε. Εμείς καθόμαστε στην καρέκλα μας και περιμένουμε να σε βοηθήσουν. Πες μας, έχεις πρόβλημα, βγες στην κοινωνία και πες το. Πες το γιατί μπορεί να συμπαραταχθούμε και εμείς μαζί σου. Πες γιατί μπορεί εμείς να κάνουμε κάτι μαζί σου. Τώρα καθόμαστε και να περιμένουμε να βρέξει, δεν θα βρέξει ρε Χρήστο. Τελειώσει κύριε Γιώργο. Ναι, ο κύριος Σταμούλης. Εγώ ακούω τόση ώρα εδώ έχετε εσείς παράπονα με την κεντρική διοίκηση του Δήμου, εντάξει. Εγώ θα σας πάω στα άκρα. Την πρόταση που έκανε ο Άρης. Δεν έρχεται Μπολντόζα. Στέλνετε τα φορτικά παραμένουν. Δεν έχουμε να σκουπίσουμε. Πάρτε τα κλειδιά. Θα είναι σύσσωμο το χωριό μαζί σας. Κάντε το. Βεβαίως. Γιατί αλλιώς θα είμαστε ουρά. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Για το ρέμα. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Κυρία Βαζοδόρου. Τελευταία φορά που ενόχλησα το Δημοτικό Συμβούλιο, το Τοπικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν μια φράση. Αυτή η φράση ήταν για μένα λίγο αλάρμ, συναγερμός. Είπατε, κάποιος το θυμάμαι και το επιβεβαιώσατε, ότι βάλατε το ακροτικό σας και κουβαλάκα τα καρέκλα. Εσείς, κύριε Ψυχογέννη, έχετε και εμπειρία Δημοτικής Αρχής. Αρκετή. Δεν είστε σαν τα παιδιά που πρωτοπήκανε σε Τοπικό Συμβούλιο, σε Δήμο. Υπάρχει πολιτιστικό εδώ, θα σας το πω απλά. Ακόμα είναι υποσύσταση, ξέρετε. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Ψυχογέ, πολιτιστικές εκδηλώσεις μηδέν. Από πού βγαίνουν τα λεφτά να πληρωθούν τα υπόγεια ρεύματα και μπαίνει και το εισιτήριο. Αν ψαχτεί είναι παράνομο όλο το σύστημα, καταραίει. Εντάξει, είναι παράνομο, δεχόταν ενστάσεις. Επειδή έχω εμπειρία, μην με προκαλείτε να πω παραπέρα πράγματα. Γιατί κουβαλήσατε λοιπόν τις καρέκλες, κύριε Πρόεδρε, σε κάτι που ήταν παράνομο και πώς εξηγείτε ότι δεν υπήρχε λόγος της τοπικής κοινωνίας. Να τελειώσω. Να έρθουν τα υπόγεια ρεύματα και να έχει 30 ανθρώπους, 40. Με 80 ευρώ εισιτήριο να καλυπτούν τι από τα υπόγεια ρεύματα. Ποιος παίρνει λοιπόν τις αποφάσεις για αυτόν τον τόπο σε βάρος αυτού του τόπου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό μιλώ για δυναμισμό δικό σας. Το ξέρω ότι το λέει καμιά. Κυρία Παπαδεοδόρου, αυτές οι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί από την κεντρική διοίκηση. Και από το πολιτικό. Να σας πω, εγώ δεν έχω λόγο σε αυτό. Δεν μπορώ να έχω λόγο, κύριε, σε όλα. Δεν μετέχω στις επιτροπές αυτές. Άλλωστε, εγώ που δεν με ενδιαφέρει αν είναι παράνομη. Στην εκτέλεση. Εμένα δεν με πειράζει αν ήταν παράνομη μία εκδήλωση. Εμένα με ενδιαφέρει ότι.